Επιποδός θα είναι η ελληνική αστυνομία σε όλη την επικράτεια με την εφαρμογή αυξημένων μέτρων ασφάλειας, αστυνόμευσης και τροχέας που αναπτύσσονται σταδιακά και αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες ημέρες εν ώψη των εορτών του Πάσχα. Ο συνολικός σχεδιασμός που αφορά σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε γεωγραφικής περιοχής, έχουν ως στόχο την προληπτική και αποτρεπτική παρουσία και δράση της αστυνομίας, καθώς και την αποτελεσματική παρέμβασή της όπου απαιτείται ή όποτε κρίνεται αναγκαίο. Έτσι, η αστυνομική διεύθυνση Άρτας για ακόμη μία φορά υπενθυμίζει τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν οι πολίτες για την οδική τους ασφάλεια. Εν ώψη των εορτών του Πάσχα, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους οδηγούς κάποιες χρήσιμες συμβουλές για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Όταν είμαστε οδηγοί ή επιβάτες σε μοτοσυκλέτα, πρέπει να φοράμε πάντοτε προστατευτικό κράνος. Οι οδηγοί και οι επιβάτες μοτοσυκλετών είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο από τραυματισμούς σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων. Γι' αυτό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να φορούν πάντοτε το κράνος τους. Σε αυτοκίνητο φοράμε πάντοτε τη ζώνη ασφαλείας και βάζουμε τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, σε ειδικό κάθισμα, βάζοντας και σε αυτά τη ζώνη ασφαλείας. Σεβόμαστε τα όρια ταχύτητας που ισχύουν σε κάθε περιοχή. Δεν κάνουμε αντικανονικό προσπέρασμα. Δεν οδηγούμε όταν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ. Δεν κάνουμε χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Δεν παραβιάζουμε τον κόκκινο σηματοδότη. Γενικά, τηρούμε τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αποφεύγουμε τις επικίνδυνες παραβάσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε τροχαία ατυχήματα με σοβαρές συνέπειες για εμάς και τις οικογένειές μας. Κορυφώνονται όμως οι αστυνομικοί έλεγχοι και στο πλαίσιο της απαγόρευσης των διαπεριφερειακών μετακινήσεων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού. Οι αστυνομικοί εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τα απαραίτητα έγγραφα μετακίνησης των πολιτών και στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται επιτόπου διασταύρωση στοιχείων, όπου και πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας η αστυνομική διεύθυνση Άρτας και θα συνεχίσουν και τις επόμενες ημέρες έως την Κυριακή του Πάσχα με εντατικούς ελέγχους. Για ακόμη μία φορά, επιθυμίζουμε ότι στην περίπτωση που δεν ισχύουν τα στοιχεία και είναι ψευδή, τα πρόστιμα είναι τσουκτερά. Παράλληλα, εξακολουθούν να εφαρμόζονται έλεγχοι για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού. Βέβαια, υπό άλλες συνθήκες, η πόλη μας θα αποτελούσε τόπο προορισμού για εκδρομής του Πάσχα. Ωστόσο, με τα νέα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για τις υπερτοπικές μετακινήσεις και τους αυξημένους αστυνομικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στις εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, δεν αναμένουμε εκδρομής στην περιοχή μας. Αναμένουμε, βέβαια, αύξηση της κινητικότητας των συμπολιτών μας για τις αγορές τους εν ώψη του Πάσχα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τις βεβαιώσεις μετακίνησης και να φορούν πάντοτε προστατευτική μάσκα. Η τροχαία Άρτας εύχεται σε όλους καλό Πάσχα με υγεία.